τώρα η εκπομπή Profile με τη Σάσα Αποστολοπούλου και τους καλεσμένους της. Αγαπητοί τηλεθεατές του Άστρα, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Profile, 3η 13 Ιουνίου. Σημερινός μας καλεσμένος ο κύριος Ιωάννης Στορισμένος, Γενικός Διευθυντής των Εταιριών Στορισμένος ΑΕ. Καλησπέρα σας, κύριε Στορισμένε. Καλησπέρα σας, κύριε σας, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για όλα, για την πρόσκλησή σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό που είστε μαζί μας σήμερα, καθώς θέλω να συζητήσουμε για την επιχείρησή σας, να γνωρίσει ο κόσμος ποιοι είστε, τι παρέχετε από υπηρεσίες, από προϊόντα και σιγά σιγά έτσι να ξεδιπλώσουμε λίγο την ιστορία των εταιριών Στορισμένος ΑΕ. Πώς ξεκινήσατε τις εταιρείες αυτές? Μια μεγάλη ιστορία, περίπου 55 χρόνων. Ξεκινήσαμε το 1968. Ο παππούς μου στην ουσία, εμείς είμαστε τρίτη γενιά τώρα που δουλεύουμε με τον πατέρα μου, δημιουργώντας το πρώτο εργοστάσιο κατασκευής πλακών πεζοδρομίου και προϊόντων τσιμέντου. Το 1985 ξεκινήσαμε με τα είδη γενής και πλακά και εμπόρια και εισαγωγές από όλο τον κόσμο και το 1995 ξεκινήσαμε την τρίτη δραστηριότητα του ομίλου μας, τη System Technica, που παράγουμε τσιμεντοειδείς βάσεις, κονιάματα, κόλλες πλακιδίων, σοφάδες, υλικά εξωτερικής θερμόνωσης, οτιδήποτε έχει να κάνει με το τσιμέντο σε στεγνό κονίαμα. Μάλιστα. Είμαστε μια εταιρεία που αποσχολούμε περίπου τη σήμερα ημέρα, βέβαια, με τα δεδομένα, τα σήμερα του 2023, κοντά στα 60 άτομα προσωπικό. Στο παρελθόν ήταν πολύ παραπάνω, αλλά οι κρίσεις τώρα και τα δεδομένα έχουν αλλάξει γενικά στο παγκόσμιο. Και πάλι εξακολουθείτε να έχετε ένα μεγάλο εργατικό δυναμικό. Έχουμε ένα εργατικό δυναμικό σημαντικό για την περιοχή μας. Ναι. Η σημερινή κατάσταση, άκουσα πολλά πράγματα και θα τα αναλύσουμε λίγο ένα-ένα, γιατί οι τηλεθεατές πρέπει να μάθουν, είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Η τελευταία δραστηριότητα που αναφέρατε για την παραγωγή προϊόντων τσιμέντου, έτσι αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες που παράγουν αυτό. Υπάρχουν πολλές εταιρείες, συνάδελφοι πολλοί. Είμαστε στην Ελλάδα περίπου πανελλαδικά 36-37 εργοστάσια. Και πάλι δεν είναι πολλά για ένα πολλά επάγγελμα. Δεν είναι. Είναι μεγάλες επενδύσεις, είναι μεγάλοι όγκοι που παράγονται. Είναι οι ανάγκες αγοράς μεγάλες, βέβαια. Εσείς αυτά και τα προωθείτε στην Ελλάδα ή τα εξάγετε? Τα προωθούμε, το 50% περίπου είναι στην Ελλάδα και το 50% είναι εξωτερικό, σε Κύπρο, Γερμανία, Βουλγαρία, Αγγλία, Ταϊλάνδη, Μάλτα, σε πολλά σημεία πώληση που έχουμε καταφέρει να μπούμε έτσι μετά από πολύ κόπο και προσπάθεια. Πολύ χαίρομαι που ακούω έτσι επιχειρήσεις της Θεσσαλίας μας που μπορούν και περνούν τα όρια της και γίνονται σε όλο τον κόσμο σημαντικοί επιχειρηματίες. Πραγματικά είναι κάτι πολύ άξιο για την περιοχή μας και ένας από τους λόγους που είστε εδώ σήμερα είναι και αυτός, καθώς θέλουμε να παρουσιάζουμε και θέλουμε να μοιραστείτε έτσι λίγο κάποια μυστικά επιτυχίας μαζί μας με τους τηλεθεατές. Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε συνεχίστε να μας πείτε λίγο για τις δραστηριότητες που σήμερα υπάρχουν στην εταιρεία σας. Σήμερα, πέρα από το μεγάλο δίκτυο χονδρικής που αναφερόμαστε στα τα προϊόντα τσιμέντου, τις έτοιμες πλάκες πεζοδρομίου και στα έτοιμα τσιμεντοειδείς κονιάματα, που υπάρχει ένα δίκτυο υδρονομής σε όλη την Ελλάδα, αρκετά μεγάλο και σημαντικό για μας, με πολύ μεγάλους πελάτες, εταιρικούς, μπαίνουμε πλέον σε πολύ μεγάλα έργα, πανελλαδικής εμβέλειας και πανευρωπαϊκής εμβέλειας έργα με τα προϊόντα μας. Μέσα από διαγωνισμούς δηλαδή, κύριε Μέσω τεχνικών εταιριών. Μέσω τεχνικών εταιριών, μάλιστα. Όχι σε διαγωνισμούς. Εμείς δεν πουλάμε κατευθείαν ποτέ σαν εργοστάσιο στον τελικό καταναλωτή. Μέσω κάποιου εμπόρου ή κάποιες μεγάλες τεχνικές εταιρείες που έχουμε, που είναι συνεργάτες μας στην ουσία. Το ένα κομμάτι, το πολύ σημαντικό που είναι αυτό, αυτό είναι και η βασική μας δραστηριότητα και κατά ψέματα, έτσι είναι. Εκεί είναι όλη μας η προσπάθεια στο να αναπτύξουμε αυτό το κομμάτι της πώλησης των παραγόμενων προϊόντων μας και από μένα ειδικά. Και το δεύτερο κομμάτι που είναι η εμπορία, η εισαγωγή και εμπορία των ειδών υγιεινής πλακιδίων και είδη μπάνιου,
που είναι ένα μεγάλο κομμάτι και γι' αυτό είμαστε γνωστοί έτσι πανθεσσαλικά, γιατί ναι. είναι ένα προϊόν που έρχεται σε επαφή με τον τελικό καταναλωτή, οπότε εκεί λίγο είναι πιο εύκολη η αναγνωρισιμότητα και του μπραντ και του ονόματος και της δουλειάς μας, που και εκεί έχουμε εμπειρία που κοντεύουμε πλέον 40 χρόνια, από το 85 μέχρι το 2023, 38 χρόνια σαν δραστηριότητα. Δύσκολο κομμάτι και αυτό, μεγάλος ανταγωνισμός και τοπικά και πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πλέον, γιατί η αγορά μας πλέον είναι παγκόσμια, δεν είναι τοπική ούτε ελληνική. Με μεγάλες προσπάθειες, με μεγάλες συνεργασίες πολλών ετών, προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα ύφος λίγο συγκεκριμένο με στόχο την υψηλή ποιότητα. Επιλέγουμε πολύ συνειδητά τα καλύτερα εργοστάσια, ειδικά από την Ιταλία. Εκεί η προσπάθειά μας είναι πολύ μεγάλη, ώστε να μπορέσουμε να εισάγουμε και να φέρουμε προϊόντα που είναι διεθνώς καταξιωμένα και αναγνωρισμένα, πάνω από το μέσο όρο της ζήτησης του καταναλωτή. Εδώ θα, πριν συνεχίσουμε έτσι να μιλάμε λίγο για τα προϊόντα, καλό είναι να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας για τον αριθμό των καταστημάτων που διαθέτεται και πού. Εμείς αυτή τη στιγμή στη μεγάλη μας δραστηριότητα, μάλλον, που είναι τα εργοστάσια παραγωγής, το εργοστάσιο μας είναι η έδρα του εργοστασίου, είναι στην Καρδίτσα, στον περιφερειακό, που εκεί παράγονται και οι πλάκοι πεζοδρομίου και τα δομικά υλικά και τα τσιμεντοειδείς βάσεις κονιάματα. Εκεί υπάρχει και ένα, στην ίδια εταιρεία υπάρχει και μια αποθήκη στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, που κάνουμε τη διανομή στην Νότια Ελλάδα και στα νησιά, που εξυπηρετεί μόνο αυτόν τον σκοπό. Και αυτή τη στιγμή στη Λιανική πώληση υπάρχει το κατάστημα της Λάρισας, που είναι και το μεγαλύτερο, πολύ γνωστό, και ένα κατάστημα πάλι αντίστοιχο Λιανικής στην πόλη της Καρδίτσας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Στην Λάρισα πραγματικά αντιθέτεται ένα πολύ ωραίο κατάστημα, το έχουμε επισκεφθεί. Προσπαθούμε και να το στηρίξουμε όσο μπορούμε. Και έτσι, κάνοντας κι εγώ έτσι μία έρευνα και βλέποντας τα προϊόντα, είδα πραγματικά πολύ αξιόλογα προϊόντα που μπορούν να συναγωνιστούν μεγάλους οίκους. Είναι πολύ μεγάλων οίκων καταρχήν. Πολύ τα μεγάλο, προϊόντα άλλων είναι πολύ μεγάλων οίκων, παγκόσμιας εμβέλειας, παγκόσμιων διακρίσεων, τα περισσότερα προϊόντα μας. Το πρώτο κριτήριο που επιλέγουμε εμείς να επιλέξουμε ένα προϊόν για τα καταστήματά μας είναι η ποιότητα. Που εκεί δεν το διαπραγματευόμαστε, είμαστε σταθεροί σε αυτό εδώ και 40 χρόνια περίπου, ότι δεν βάζουμε στα καταστήματά μας δεύτερης ποιότητας, εμπορικές διαλογές, οτιδήποτε άλλο δεν έχει να κάνει με το τέλειο προϊόν. Και το δεύτερο κριτήριό μας είναι η πολύ υψηλή αισθητική, να ακολουθούμε τις τάσεις της εποχής, της μόδας, τις ανάγκες των καταναλωτών, οι οποίοι αλλάζουν πάρα πολύ συχνά τελευταία. Υπάρχουν τάσεις και επιρροές που ο πελάτης τις ακολουθεί και πρέπει και εμείς να εξελισσόμαστε και να παρακολουθούμε αυτές τις αλλαγές στον καταναλωτή. Έχουμε να πούμε αρκετά ακόμη. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητοί μας τηλεθεατές, και θα είμαστε σε λίγο κοντά σας για να κάνουμε και μία επίσκεψη στο κατάστημα, να δούμε και τα προϊόντα και την ποιότητα που μας αναφέρει ο κύριος Στορισμένος. Στορισμένος. Είδη υγιεινής πλακάκια. Από το 1968 υλοποιούμε περίτεχνες κατασκευές που αναβαθμίζουν κάθε χώρο. Μελετάμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Σχεδιάζουμε και σας παρουσιάζουμε το μπάνιο που επιθυμείτε πριν κατασκευαστεί. Στορισμένος. Πλακάκια για μπάνιο, δάπεδο, εξωτερικούς χώρους, πισίνες, επαγγελματικούς χώρους. Από τις πιο επώνυμες και ποιοτικές εταιρείες του χώρου. Στορισμένος. 55 χρόνια. Τα καλύτερα του κόσμου στις καλύτερες τιμές. Σχεδιάζουμε πρωτοποριακά προϊόντα φροντίδας. Καινοτομούμε γιατί μπορούμε.
μέλλον για όλους. Πανίδης Medical. Είσαι γυναίκα, τα θέλεις όλα και μπορείς να τα έχεις. Αρώματα Ροδοσταλής. 800 προϊόντα ομορφιάς, 700 brands. Ροδοσταλής. FMS and Energy. Family Metal Scrap. FMS and Energy. Family Metal Scrap. Η εταιρεία Κλίμης με έδρα τη Λάρισα εδώ και 2 δεκαετίες προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικά με μετακομίσεις και μεταφορές, καλύπτοντας ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Αναλαμβάνουμε όλες τις υπηρεσίες που αφορούν στη μετακόμιση του σπιτιού σας, τη μεταφορά εμπορευμάτων ή τη οικοσκευή, στη συσκευασία και την αποθήκευση του οικιακού ή του επαγγελματικού σας εξοπλισμού. Κάθε μετακόμιση ή μεταφορά αποτελεί και μια διαφορετική περίπτωση. Εμπιστευτείτε τη μετακόμιση σας στην εταιρεία Κλίμης στη Λάρισα και βγείτε κερδισμένοι. Το χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Αθήνας. Τηλέφωνο 2410 619 259. Επιστρέψαμε, αγαπητοί μας τηλεθεατές, από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Για όσους ανοίξατε τους δέκτες σας τώρα, φιλοξενούμε τον κύριο Ιωάννη Στορισμένο, Γενικό Διευθυντή των Εταιριών Στορισμένος ΑΕ, μια παλιά εταιρεία, όπως μας έχει ενημερώσει στο πρώτο μέρος της εκπομπής, που ξεκίνησε από παππού και είναι η τρίτη γενιά τώρα, που είναι στο τιμόνι αυτών των εταιριών, δημιουργώντας ένα πολύ μεγάλο κύκλο εργασιών, με ένα εργατικό δυναμικό των 60 ατόμων περίπου, με πολύ μεγάλη δραστηριότητα, με εξαγωγές, με εισαγωγές. Θέλω λίγο να σημειώσουμε στο σημείο αυτό και να συζητήσουμε τις παροχές που διαθέτετε στους καταναλωτές. Δηλαδή, έρχεται κάποιος καταναλωτής σε εσάς και σας ζητάει... Να κάνει το σπίτι του, το πιο απλό καθημερινότερο. Ναι. Ειδικά για τα καταστήματα της Λιανικής και στην Κρήτη και στη Λάρισα. Στελεχώνοντας την εταιρεία με πολύ ειδικούς ανθρώπους που ξέρουν το προϊόν και εκπαιδεύονται σχεδόν καθημερινά πάνω στο είδος, σε κάθε κατάστημα και σε κάθε βάρδια υπάρχουν τουλάχιστον 2 άτομα που είναι tile expert, ειδικοί στο πλακάκι, που μπορούν να βοηθήσουν να προτείνουν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε καταναλωτή το πιο σωστό προϊόν. Μάλιστα. Και στην τιμή που θέλει ο καταναλωτής πάντα, γιατί και εκεί υπάρχουν μεγάλες διαβαθμίσεις και πράγματα έτσι. Τα καταστήματά μας είναι ενημερωμένα, κάνουμε update σχεδόν κάθε μήνα με τα καινούργια υλικά που παρουσιάζονται παγκοσμίως στον πλανήτη. Παρακολουθούμε όλες τις εκθέσεις και τις εξελίξεις παγκοσμίως, οπότε έχουμε τη δυνατότητα σχεδόν πρώτη για την Ελλάδα να έχουμε όλο τον καινούριο δειγματισμό των προϊόντων που δείχνουμε, που θέλει ο καταναλωτής μας. Έχουμε επενδύσει σε πολύ υψηλό σχεδιασμό. Μπορούμε από πριν να δούμε τους χώρους μας, ειδικά τους χώρους του μπάνιου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σχεδιασμό, έτσι. Να προλάβουμε τα λάθη, τα πάθη που λέω εγώ για τους πελάτες μας. Κανένας πελάτης δυστυχώς δεν μπορεί να έχει εικόνα. Του κάνουμε αυτό το virtual reality στην ουσία σε μικρή κλίμακα, ναι, σε χώρους ενός μπάνιου, μιας κουζίνας, ενός δωματίου. Αλλά βλέπει την τελική εικόνα που βλέπει, θα έχει. Βλέπει το 99% μπράβο, ωραία, στην, ναι, ναι, ουσία της πραγματικότητάς του τελικά. Εκεί επενδύσαμε πάρα πολλά χρήματα και πολύ κόπο για να μπορέσουμε αυτό όλο να το στηρίξουμε. Και σε μια επαρχιακή επιχείρηση, έτσι, δεν είμαστε ούτε στην Αθήνα ούτε στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, που τέτοιες παροχές ούτε εκεί.
δίνονται. Και προσπαθούμε γενικά σε όλους τους πελάτες, αντιμετωπίζουμε τον πελάτη μας ή τον υποψήφιο πελάτη, σαν να είναι το δικό μας σπίτι. Εκεί είναι το μυστικό, νομίζω, τελικά. Μάλιστα. Ότι ο πελάτης μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό του, να έχει δει κάτι στο ίντερνετ, στο Pinterest, στο Instagram, σε διάφορα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, που οι εικόνες εκεί πλέον είναι δισεκατομμυρίων, όχι εκατομμυρίων. Πολύ πληροφορία, πλέον. Πάρα πολύ πληροφορία. Η πληροφορία είναι τεράστια που δεχόμαστε καθημερινά όλοι μας, ανεξαρτήτου θέσεις και γνώσεις. Οπότε αυτό που βλέπει, πρέπει με κάποιον τρόπο να το προσαρμόσουμε και να το αποτυπώσουμε στους χώρους του, στην καθημερινότητά του και στη ζωή του. Που πάντα δεν είναι σωστό, βέβαια, οι εικόνες που βλέπει να, με τις ανάγκες του, να συμβαδίζουν με τις ανάγκες του. Αλλά έτσι είναι ο πελάτης, έτσι είναι οι κύριες συνήθως, γιατί οι κύριες είναι η αγοραστική δύναμη. Η αγοραστική δύναμη είναι σε πολλά πράγματα, όπως και στο δικό μας, έτσι είναι το 99%. Ήμουν παρούσα στην επιχείρησή σας, συζητώντας έτσι για αυτή την εκπομπή, που είχατε μία κυρία που ήθελε τα πλακάκια για το σαλόνι της και ενώ είχε διαλέξει κάποιο αυτή που της άρεσε από το δειγματισμό, εσείς με την εμπειρία σας και ανάλογα με το χώρο που είχατε, της δείξατε το κατάλληλο πλακάκι και έτσι την πρέπει. Είδα καταενθουσιασμένη και δεν περίμενε τη διαφορά αυτού που διάλεξε με αυτό που της προτείνατε αυτό, στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι και η δουλειά του ενός ανθρώπου που είναι πολύ εξειδικευμένος. Βέβαια. Με πολύ μεγάλη γνώση, όχι επιφανειακή γνώση, έχει να κάνει αυτό. Γι' αυτό προσπαθώ να δώσω και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν, που συνεργάζονται μαζί μου, ότι πρώτα να γνωρίσουμε το υλικό καλά. Ναι. Να ξέρουμε τι είναι αυτό που πουλάμε, να καταλαβαίνουμε και να ακούμε τους πελάτες και να αντιλαμβανόμαστε τη γλώσσα που μιλάει ο κάθε πελάτης, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε την ανάγκη του. Επικοινωνιακό είναι το θέμα πάντα. Βέβαια, βέβαια. Δεν είναι τίποτα άλλο. Πολύ όλα σημαντικό είναι αυτό, επικοινωνία. Βέβαια. Να μιλάει ένας άνθρωπος και εγώ να καταλαβαίνω τι λέει ή τι θέλει να πει. Ναι, ναι, ναι. Να το εκφράζει σωστά. Ναι, ναι, ναι. Εκεί σωστά. Είναι δύσκολο πράγμα. Το παλεύουμε, το αγωνιζόμαστε, μην ξεχνάμε ότι και όλοι μας είμαστε λίγο προσανατολισμένοι τώρα. Λίγο η κλεισούρα, όλες οι συνθήκες που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια με την υγειονομική κρίση, την οποία λίγο μας τρέλανε και λίγο μας έχει πειράξει στις συνήθειές μας. Οπότε, εγώ νομίζω ότι παράγοντα... μας έχει αφυπνήσει και λίγο. Ναι, αλλά προφανώς μας έχει αφυπνήσει, προφανώς έτσι είναι. Και έχουν αλλάξει και λίγο και τα δεδομένα μας. Μπράβο, έχουν αλλάξει ναι. κάποια πράγματα που πριν δεν τα κάναμε και τώρα τα κάνουμε. Αλλά η γνώση, κύριε Πουστολοπούλου, η γνώση είναι το βασικότερο πράγμα, ειδικά στην πώληση. Ναι, ναι. Πρέπει να γνωρίζεις, πρέπει να καταλάβει ο καταναλωτής ότι ξέρεις πολύ περισσότερα από όσο από αυτά που περίμενε να ακούσει ή αυτά που νομίζει αυτός ότι ξέρει. Η γνώση κάνει τη διαφορά στην πώληση. Πάντα είναι δυνατό χαρτί και μεγάλο όπλο. Όσοι ασχολούνται με το marketing, που marketing πωλήσεων εννοώ, ξέρουν ότι τα μυστικά της επιτυχίας μιας πώλησης είναι να γνωρίζεις το προϊόν πρώτα, να γνωρίζεις, να το παρουσιάζεις σωστά, να πιστεύεις εσύ στον εαυτό σου ότι αυτό μπορείς να το παρουσιάσεις σωστά, αυτή η εκπαίδευση δηλαδή που αναφέρατε πριν. Και φυσικά υπάρχει και ο νόμος των πιθανοτήτων που σου δίνει πάντα την... Καλά, αυτό είναι λίγο τυχαίο. Εντάξει, είναι στατιστικά, είναι που ισχύουν παγκόσμια. Αλλά γενικά εγώ ένα τελευταίο να σας ναι. πω, ότι επειδή δεν πιστεύω πολύ στην τύχη, ναι. πιστεύω στην πάρα πολύ δουλειά, στο σύστημα και στην εργατικότητα και στην θέληση του ανθρώπου να θέλει να μάθει οτιδήποτε είναι αυτό. Γιατί η γνώση είναι πάντα χρήσιμη σε οποιοδήποτε επίπεδο. Συμφωνώ μαζί σας. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη ζωή μας, ό,τι απλά αυτά προσαυξάνουν τα ποσοστά επιτυχίας. Ακριβώς. Και προσπαθώ όλα τα παιδιά μου και όλους τους συνεργάτες μου να μάθουν. Να δεν θέλουν να κάνουν εμπειρικά την πώληση ή περιστασιακά ή με ένστικτο ή αποτύχει. Θέλουν να κάνουν τις πωλήσεις με στόχο, με γνώση. Να εμπιστευτεί ο πελάτης τον κάθε πολιτή και να είναι σίγουρος για το προϊόν που θα πάρει. Ποιοι είναι οι δεινοί πελάτες σας στη λιανική πώληση? Είναι οτιδήποτε μπορεί να γίνει μέσα, ένα σπίτι πια.
Ναι. Το πλακάκι, ειδικά που είναι το βασικό μας προϊόν, είναι ένα προϊόν που έχει κατακτήσει την αγορά τα τελευταία 15-20 χρόνια, που έχει αναπτυχθεί και έχει εξελιχθεί και έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει με το πλακάκι. Από όλα τα καινούργια σπίτια έως τις ανακαινήσεις, τα καταστήματα, ανεξαρτήτου είδους, ναι. Δημόσια κτίρια που είναι εκεί, εκεί είναι και πολύ μεγάλη πρόκληση στα δημόσια κτίρια, γιατί ναι. Τα δημόσια κτίρια έχουν μεγάλες, υψηλές απαιτήσεις συνήθως. Ιδιωτικά μεγάλα έργα, ξενοδοχεία, που εκεί έχουμε ένα ειδικό κομμάτι που ασχολούμαστε πανελλαδικά εδώ και 25 χρόνια με τα ξενοδοχεία, παράλληλα με την εμπόρια, με τα εμπόρια και ειδική γίνηση, με τα πλακάκια στην ουσία. Με μεγάλη επιτυχία, με πολύ ωραίες δουλειές σε όλη την Ελλάδα, πανελλαδικά. Γενικά οι πελάτες, οι ενδυνάμοι πελάτες είναι όλοι που θέλουν να κάνουν κάτι στο σπίτι τους, γιατί κάτι θα χρειαστούν από πλακάκι. Μικρό, μεγάλο δεν έχει σημασία, αλλά κάτι χρειάζεται. Και αυτό τώρα έτσι όσο σας ακούω για το αριθμό των πελατών που μπορεί να έχετε και των καταστημάτων, όπως είπατε, και των ξενοδοχείων, έρχεται στο μυαλό μου ότι υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα και ξενοδοχεία που αυτά αναγκάζονται και κάνουν ανακαινήσεις. Δεν είναι δηλαδή ίσα-ί, κάνουν κάτι και είναι ίσα-ί. Δεν το θέλει η αγορά τους, αυτό δεν γίνεται, δεν τους κρατάει η αγορά. Δεν υπάρχουν χώροι, τα ξενοδοχεία έχουν μια διάρκεια ζωής δεκαετίας. Γιατί οι νέες απαιτήσεις του τουρισμού απαιτούν συνεχή ανανέωση. Συνεχή ανανέωση. Οπότε ένας πελάτης δεν, είναι, οπότε για δεν φορά, είναι για μια φορά. Ακριβώς. Εγώ έχω πελάτες που είναι 25 και 30 χρόνια πελάτες μου. Ή μια καφετέρια, ένα μπαράκι. Βέβαια, αυτά, κάθε δύο χρόνια. Κάθε 2, 3, 5 χρόνια. Βέβαια, δεν κρατάνε. Οπότε αλλάζει και η αισθητική, αλλάζουν οι απαιτήσεις του κόσμου. Αλλάζει είναι το ελληνικό κοινό που επισκέφτεται και τα βάζει στα μαγαζιά. Οπότε ακολουθούν τις τάσεις. Σε αυτό το σημείο. Θα δείξουμε στους τηλεθεατές μας ένα βίντεο που κάναμε από, από το κατάστημα της Λάρισας, δείχνοντας κάποια από τα προϊόντα σας, γιατί είναι τόσο μεγάλη η γκάμα που πολλά, σας είπατε, που είναι πάρα πολλά. Είναι 9.500 ήδη αυτή τη στιγμή. Έτσι, ένα χαρακτηριστικό δείγμα λίγο, να δουν οι τηλεθεατές μας λίγο ένα μικρό βίντεο από την επιχείρηση Στορισμένος ΑΕ. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στη Λάρισα, στο κατάστημα Στορισμένος, στο κατάστημα Στορισμένος της Λάρισας. Θα σας κάνουμε λοιπόν μια μικρή ξενάγηση στο κατάστημα, ξεκινώντας από τον χώρο της Μιράζ. Ιταλικό εργοστάσιο, κορυφαίο στην κατηγορία του, εκ των κορυφαίων στον κόσμο. Οπότε τα υλικά που θα σας δείξουμε τώρα είναι υλικά μεγάλων διαστάσεων, slabs τα ονομάζουμε εμείς στον χώρο μας, 1,20x2,80, σε γυαλιστερές και σε μάτ επιφάνειες με τυπώματα μαρμάρου, έντονα νερά. Πρώτο πλακάκι είναι, φαίνεται ήδη μόνο του, δεύτερο σας έβγαλα εγώ. Αυτή είναι η λογική, συνεχίζει σε όλον τον εκθέτη μέχρι τέρμα πίσω, σε πολύ ιδιαίτερα χρώματα και σχέδια. Σε εντελώς γυαλιστερή επιφάνεια και σε μάτ επιφάνεια. Τραβάω ενδεικτικά κάποια. Για να τα δούμε, εδώ είμαστε καινούργιες σειρές, όλες κατά κανόνα κατηγορίες μαρμάρου στα τυπώματά τους. Αυτά που βλέπουμε προφανώς κυκλοφορούν και σε μικρότερες διαστάσεις. Δουλεύουν πάρα πολύ σε τοίχο μπάνιου, σε τοίχους γενικότερα, σε πάγκους κουζίνας και τοίχο κουζίνας. Βγάζουν καθαρές επιφάνειες, χωρίς στραφές, χωρίς ενώσεις. Εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα, εξαιρετική αντοχή. Εκτός από τα έντονα σχέδια που είδαμε προηγουμένως σε χρώματα, σε σχέδια, σε τυπώματα μαρμάρου, προφανώς υπάρχουν και πιο ήπια χρώματα. Εδώ βλέπουμε και ένα σχέδιο σε μάτ επιφάνεια και υπάρχουν επίσης και με άλλα τυπώματα. Η εταιρεία Μιράζ εκπροσωπείται σχεδόν σε όλη την γκάμα στο κατάστημά μας, σε όλα τα πλακίδια που βγάζει, είτε σε τύπου μάρμαρο, είτε σε τύπου ξύλο, μια μεγάλη κατηγορία πλακάκια από μίμησης παρκέ, είτε σε τύπου πέτρα και σε μοσαϊκά, πολύ ιδιαίτερα σχέδια σε πλακάκια τύπου μοσαϊκό. Η σειρά ονομάζεται Nord, έχει μεγάλη ποικιλία σε σχέδια, με μικρό βότσαλο, με πιο φαρδί βότσαλο, με ομοιόχρωμο μικρό και μεγάλο βότσαλο,
σε πολλούς χρωματισμούς. Και σε πέτρες, ανάγλυφη επιφάνεια, υπάρχει εδώ μια μεγάλη γκάμα. Όπως είπα και προηγουμένως, η εταιρεία μας εκπροσωπεί πολλούς οίκους, όχι μόνο τη Μοιράζ, εταιρείες όπως η Σάντα Αγκοστίνο, ιταλική οίκη, κορυφαία εργοστάσια στο χώρο τους, εταιρείες όπως η Λέα, η Ρικέτη, η Σερδίσα, η Ήμολα. Υπάρχει μια αρκετά ικανοποιητική έως και πλήρης γκάμα εκπροσώπηση των υλικών αυτών των εργοστήνων στο κατάστημά μας στη Λάρισα. Μα πάλι σε τύπου τσιμέντο, μα σε πλακίδια, ντέκο, σχεδιασμού με μεγάλες ποικιλίες, μεγάλα σχέδια, εξαιρετική ποιότητα που είναι πολύ σημαντικό, υλικά αθάνατα για μια ζωή. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ξεχωριστό κομμάτι σε όλα τα σπίτια στις κατοικίες αποτελούν και τα πλακίδια από μίμηση ξύλου, παρκέ. Τώρα μπροστά μας εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη σειρά της Sunwood, της Σαν Αγκοστίνο. Όλοι οι οίκοι βγάζουν αντίστοιχες σειρές τύπου παρκέ. Εδώ βλέπουμε κάτι σε φυσική απόχρωση ξύλου, σε δρύνο, χωρίς πολλούς ρόζους, ομοιόχρωμο, με ίσα νερά, εξαιρετικά σχέδια. Παραμένουμε στην κατηγορία πλακάκια τύπου ξύλο, σε διάφορες εταιρείες. Ενδεικτικά βλέπουμε εδώ σε 20 επί 1-20 διάσταση, μια σειρά σε χρώμα Rover Etiaro, δεξιά μας σε μικρογραφία το χρωματολόγιο των υπόλοιπων πλακιδίων. Εδώ βλέπουμε ένα έτοιμο ψαροκόκαλο. Έρχεται έτοιμο το πλακάκι όπως το βλέπουμε σε διάσταση 1 10 επί 54. Δεν είναι κομμάτι-κομμάτι. Στην ίδια χρωματική ενότητα, στο ίδιο χρώμα, τρεις διαφορετικές επιφάνειες. Μία κλασική matte επιφάνεια, μία ελαφρώς γυαλιστερή, αν θέλουμε να έχουμε μία πιο έντονη αίσθηση πολυτέλειας, και ακριβώς το ίδιο χρώμα, μία σαγραία επιφάνεια για αμυγός εξωτερική χρήση. Οπότε, στο χώρο μας μπορούμε να κρατήσουμε μία επιφάνεια μέσα, έξω, σαλόνι, παντού. Ξεχωριστή θέση στα σπίτια μας αποτελούν και τα μπάνια, έτσι και εμείς έχουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να κάνουμε προτάσεις σχεδιασμού χώρου για να έχουμε το τέλειο επιθυμητό αποτέλεσμα στο μπάνιο τους, να καλύψει τις ανάγκες τους και σε θέματα αισθητικής και προφανώς σε θέματα καθημερινότητας και λειτουργικότητας. Υπάρχει πλήρες σχεδιαστικό τμήμα και απεικονίζουμε φωτορεαλιστικά με εξαιρετική ακρίβεια όποια πλακάκια επιλέξουμε πριν μπουν στο χώρο μας, να μπορούμε να τα δούμε για να έχουμε σίγουρη την απόφαση που έχουμε κάνει. Υπάρχει βεβαίως και πλήρη γκάμα ειδών υγιεινής, λεκανών, νυπτηρών, μπαταρίες, όπως επίσης καζανάκια εντυχισμού, ό,τι χρειάζεται για να έχουμε ένα πλήρες σπίτι, ένα πλήρες μπάνιο. Αυτά εντάχει από μια μικρή ξενάγηση στο κατάστημα της Λάρισας. Η εταιρεία στο ορισμένο διατηρεί κατάστημα και στην πόλη της Καρδίτσας. Θα χαρούμε πολύ, εγώ και οι συνάδελφοί μου, να έρθετε να σας εξυπηρετήσουμε από κοντά. Μόλις παρακολουθήσαμε ένα πολύ ωραίο βίντεο και είδαμε μέσα τα προϊόντα και είδαμε και πολύ επώνυμες μάρκες, έτσι. Είδατε μέσα από τα καλύτερα προϊόντα του πλανήτη. Ναι. Καταρχήν, πείτε μας λίγο δύο πράγματα για αυτά τα προϊόντα, από πού τα εισάγετε, ποια είναι οι εταιρείες. Όλα τα προϊόντα που είδαμε είναι από Ιταλία. Καταρχήν είδαμε το νούμερο ένα, ίσως παγκόσμιο αυτή τη στιγμή, εργοστάσιο της Μοιράζ, που παρουσιάζουμε για παγκόσμια πρώτη στην Ελλάδα όλες τις καινούργιες σειρές και ήδη δημιουργείται στο κατάστημα της Λάρισας ένας ειδικός χώρος, ένα Mirage Point που θα είναι σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα του εργοστασίου. Είδατε τα μάρμαρα, είδαμε μάρμαρα, είδαμε πράγματα, πλακάκι σε μομίση μαρμάρου, που είναι η καλύτερη προσέγγιση στο πραγματικό μάρμαρο. Έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά συγκεκριμένοι άνθρωποι, το team της παραγωγής Μοιράζ, και πήρανε τα υλικά της φύσης και τα αποδώσανε κατά 99% στο πλακάκι.
με πάρα πολλά τυπώματα, με κανένα όμοιο όπως είναι το φυσικό μάρμαρο, μια εξαιρετική δουλειά. Τα είδαμε στο βίντεο κάποια από αυτά και υπάρχουν πολύ μεγάλη γκάμα σε αυτά τα υλικά. Η Μιράζ είναι και ένα από τα εργοστάσια που παίρνει τα βραβεία των αρχιτεκτών παγκοσμίως κάθε χρόνο, παγκόσμια. Τα Architectizer, τα A+, πάρα πολλά βραβεία. Είδαμε τη Σαντ Αγκοστίνο, ένα κλασικό ιταλικό εργοστάσιο με παράδοση πάρα πολλών ετών, που παρακολουθεί τις εξελίξεις και διαμορφώνει εξελίξεις. Είναι ένα από τα top 5 εργοστάσια του κόσμου. Είδαμε και τον γκρουπ της Λέα, βέβαια, ένα άλλο εξαιρετικό προϊόν σε άλλο ύφος, λίγο πιο μινιμαλιστικό, πιο μοντέρνο για τους πιο νέους, πιο σύγχρονους αρχιτέκτονες που θέλουν έτσι μια πολύ μινιμαλιστική αίσθηση και αισθητική. Είδαμε πολύ ωραία προϊόντα, κάνατε καλή επιλογή, πήγατε to the point εντελώς όμως σε αυτά τα προϊόντα. Μα οφείλουμε να δείξουμε το καλύτερο, αλλά εγώ θέλω σε αυτό το σημείο να μου πείτε, εντοπίζουμε ότι έχετε στοχεύσει στο design, στην αισθητική, στην ποιότητα, και εγώ θέλω όμως να ρωτήσω ότι ένας πελάτης λιανικής θα έρθει, θα δει τις Μιράζ, όπως μας είπατε, το κορυφαίο, ναι. Όμως δεν διαθέτουν όλοι ίσως κάποια... Προφανώς δεν διαθέτουν όλοι τα ίδια χρήματα. Μεγάλα κόστη για να κάνουν κάποια. Τα κόστη στα πλακάκια δεν είναι τεράστια. Ναι. Βέβαια, η γκάμα αυτή που είδαμε των πολύ επώνυμων προϊόντων ολοκληρώνονται με άλλες 3-4 γκάμες από Ισπανία, από Βαλκανικές, από Ευρώπη γενικά, που τα κοστολόγια είναι πάρα πολύ χαμηλότερα, είναι προς τα γύρω τον κόσμο, έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Όλα αυτό θα ήθελα επίπεδο. Να ακουστεί, δηλαδή με την να ίδια μην ποιότητα, μείνει δηλαδή βέβαια, ότι υπάρχει με μόνο. Με την ίδια ποιότητα βέβαια, μιλάμε πάντα για πρώτη ποιότητα, εξακριβωμένη και εξασφαλισμένη, όλες μας συνεργασίες είναι έτσι. Χωρίς να κάνουμε έκπτωση στην ποιότητα, απλά επιλέγουμε να κρατάμε τις διεθνείς τάσεις του design και σε δεύτερα, τρίτα και τέταρτα εργοστάσια στον αριθμό τους, για να μπορούμε να ρίξουμε τα κοστολόγια. Βέβαια. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί η αγοραστική δύναμη του κόσμου ούτως ή άλλως είναι μειωμένη τα τελευταία χρόνια λόγω όλων αυτής της οικονομικής κρίσης. Δεν μπορείς σε όλους τους ανθρώπους να πουλήσεις του. Καταρχήν όλοι το θέλουν να το πουλήσει ακριβώς. Ναι. Όλους αρέσει αυτό, διαπραγμάται αυτό. Αλλά η αγοραστική δύναμη του κάθε ανθρώπου είναι συγκεκριμένη. Οπότε πάμε να κλείσουμε όλα τα κενά και με άλλους συνεργάτες και με άλλα εργοστάσια εξίσου αξιόπιστα, πάντα από Ευρώπη, το 90% είναι Ευρώπη, και να καλύψουμε τις ανάγκες της υψηλής αισθητικής, της υψηλής ποιότητας και με χαμηλότερα κοστολόγια απλά. Και όπως είδαμε και στο βίντεο, δεν περιορίζεται μόνο το πλακάκι, κάποιος το πλακάκι ερχόμενη. Είναι ο βασικός όγκος, ναι, ναι. Απλά υπάρχει όλος ο εξοπλισμός του μπάνιου, υγιεινής, πλακάκι, μπαταρίες, τέτοια πράγματα όλα. Τα πάντα που Γερμανία, ναι. Ιταλία, εκεί είναι οι κύριοι μας προμηθευτές αυτά τα υλικά. Ακόμη και κάποια αξεσουάρ, τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι έχει πάντα, να κάνει δηλαδή, με τον εξοπλισμό του μπάνιου, ναι. Ναι, ό,τι έχει να κάνει. Και προς, δίνεται τη δυνατότητα δηλαδή σε έναν πελάτη να έρθει, να διαλέξει την ποιότητα που μπορεί να πληρώσει. Το υλικό που μπορεί να πληρώσει. Το η ποιότητα που... δεν είναι εξακριβωμένη η πρώτη. Η ποιότητα είναι παραδοσιακή. Το υλικό είναι και η αισθητική εξακριβωμένη πρώτη δεν είναι η ποιότητα. Και να δει και το σχέδιό του. Να δει το σχέδιό του σε φωτορεαλισμό, που βοηθάμε και τους επαγγελματίες ούτως ή άλλως του είδους αρχιτέκτονες και διακοσμητές, τους βοηθάμε όσο μπορούμε με το φωτορεαλισμό για να μπορούν και οι πελάτες τους να καταλάβουν, που είναι πολύ σημαντικό, την πραγματικότητα, αλλά και ο τελικός καταναλωτής που είναι το βασικό έτσι. Να ρωτήσω λίγο. Είχαμε μια οικονομική κρίση, όπως αναφέρατε και πριν. Μεγάλη. Ήταν μεγάλη και νομίζω ότι είχε κλονιστεί πολύ. Ο κλάδος της οικοδομής. Ναι. Ναι, είχε πάρα πολύ υποστεί τεράστια ζημιά. Πώς είναι σήμερα η κατάσταση, κύριε Στυσμένο? Σήμερα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Ναι. Δεν φτάσαμε στα επίπεδα βέβαια του 2008-2009-10, 7-8-9-10 μάλλον, που ήταν στο αποκορύφωμα στο τότε ακριβώς. Και έγινε και η μετάβαση πάρα πολύ άγρια και βία σε όλους μας. Έχουμε ξεπεράσει το 50% περίπου της δουλειάς τότε, αλλά τα δεδομένα είναι για να αλλάζουν. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη η δουλειά μας από πριν 10 χρόνια, 15 χρόνια. Μάλιστα. Που συνέβη αυτό. Αυτό πώς το αιτιολογείτε? Το αιτιολογώ διότι πλέον έχουμε όλοι συμμαζευτεί. Ναι.
έχουμε αποδεχτεί τα καινούργια δεδομένα της αγοράς, το ότι δεν υπάρχουν πιστώσεις στο εξωτερικό, το ότι πρέπει ούτε εσύ να δίνεις πίστοση στον πελάτη σου, είναι ελεγχόμενα όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένα νοικοκυριό στις επιχειρήσεις γενικά. Οπότε θεωρώ ότι βοήθησε αυτό πάρα πολύ. Βοήθησε στην εξέλιξη του είδους. Έχετε δίκιο και ισχύει και σε όλα τα επαγγέλματα. Σε όλα τα επαγγέλματα. Το νοικοκυριό και η σύνεση. Την είχαμε δει και κάπως παλιότερα, είχαμε και μια έπαρση μεγαλύτερη, θεωρώ, και στα οικονομικά μας. Κάναμε πολύ μεγάλες πατάλες και στη ζωή μας και στη δουλειά μας. Ακριβώς. Έχουν εξομαλυνθεί αυτά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει. Γι' αυτό λέω δεν είναι χειρότερα, είναι καλύτερα, καλύτερα τώρα. Κατά την άποψή μου πάντα. Είναι πολύ σεβαστή η άποψή σας, γιατί είστε πολλά χρόνια στο χώρο του εμπορίου, να πω, έτσι, οπότε είναι... Είμαι 33 χρόνια. Ακριβώς. Και ξέρετε, έχετε ζήσει όλα τα στάδια, οπότε μπορείτε να έχετε τεκμηριωμένη άποψη. Έχετε να μας προσθέσετε κάτι άλλο για την εταιρεία σας? Όχι, δεν θέλω να σας προσθέσω κάτι άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ καταρχήν για την πρόσκληση αυτή. Το θεωρώ πολύ μεγάλη μου τιμή και χαρά που είμαι εδώ μαζί σας. Χαρά είναι δική μας. Που είπαμε έστω αυτά τα 5 πραγματάκια εδώ. Στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε, οποιαδήποτε στιγμή είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πριν κλείσω, θα πω τους τηλεθεατές μας ότι πρέπει να στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις. Το είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο, είναι δεδομένο ακριβώς. Πια. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα ή να ζηλέψουν από κάποια άλλη... Σε όλα τα είδη, σε όλα τα πράγματα, όπως έτσι το λέτε. Το ζητάμε αυτό γιατί είναι καλό για όλους μας όταν τα χρήματα μένουν στον τόπο μας, εδώ γυρίζουν και εδώ ζούμε, εδώ ζούμε ακριβώς. Με αυτό το μήνυμα εγώ θέλω να το κλείσω καλύτερο αυτή μήνυμα την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε και να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας τηλεθεατές, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα. Μπορείτε να βλέπετε τα βίντεό μας σε επανάληψη, στη σελίδα μας στο Facebook και στο κανάλι μας στο YouTube. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ.